πάει, αλλά μου είπανε χθες ότι έπεσε πολύ τσικουδιά κάτω, έτσι. Κάναμε μια μεγάλη πορεία στο Ηράκλειο. Περπατήσαμε από την αγορά του Ηρακλείου, την Ψαραγορά και συνεχεία πήγαμε χωριό-χωριό. Μάλιστα. Στο εργατικό κέντρο, αλλά και με πολίτες επάνω στα ορεινά του Ηρακλείου. Και φτάσαμε το βράδυ σε ένα στέκι νεολαίας με πάνω από 1000 νέους ανθρώπους από το Ηράκλειο, με τους οποίους συζητήσαμε ανοιχτά και παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και ακούσαμε τις απόψεις τους. Ήταν πράγματι μια εξαιρετική περιοδία. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Πάνο. Συνεχίζεται σήμερα με το Λασίδι. Μάλιστα. Και αύριο με τα Χανιά. Και θα έχουμε και μια έκπληξη σε αυτή την πορεία. Γιατί όλοι οι νομοί της Κρήτης θέλουν την παρουσία μας και η παρουσία μας θα είναι συνεχής. Όταν λέτε έκπληξη, θα πάρετε κάποιον με μεταγραφή ή βουλευτή? Εγώ δεν παίρνω μεταγραφές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες κάνουν εγγραφές ψυχής. Δεν κάνουν μεταγραφές. Και θα σας πω ότι εχθές στην πορεία που μας ακολουθούν και όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να είναι υποψήφοι μαζί μας, βρήκαμε ανθρώπους, εργαζόμενους, ανέργους, επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται ως υποψήφοι μας. Στο εργατικό κέντρο συνάντησα έναν πολίτη άνεργο εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Ξενοδοχο υπάλληλο, πατέρα 3 παιδιών, ο οποίος ήταν από αυτούς που στηρίζαν το Πασόκ όταν ξεκίνησε, τον Ανδρέα Πανδρέου. Μας είπε ότι είναι μαζί μας και μάλιστα κατεβαίνει υποψήφιό στο Ηράκλειο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί έχει καταρρεύσει πλέον η συγκυβέρνηση. Τα κόμματα της συγκυβέρνησης δεν υπάρχουν πια στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι η λεβεντογένα Κρήτη που αντιμετώπισε τους Γερμανούς. Και επειδή ο κύριος Βενιζέλος είπε προηγουμένως ότι η κρίση αυτή θέλει στρατηγό, ναι, εμείς συμφωνούμε απόλυτα. Τώρα έχουμε ένα μπαλέτο του Πασόκ με της Νέας Δημοκρατίας, με έκτακτες εμφανίσεις χορευτών από άλλα μικρά κόμματα, που παίζουν και χορεύουν όλοι στο σκοπό της Τρόικας, που οδηγεί ουσιαστικά στην πτώχευση των Ελλήνων, αλλά και την παράδοση του πλούτου της πατρίδας μας, του κρατικού και του ιδιωτικού πλούτου. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Θέλω ο Πάνος ο Καμένος. Όσο καιρό, όσα χρόνια μιλούσαμε με ειλικρίνεια οι δυο μας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είτε στη Σάμο, είτε στην Ικαρία, είτε στην Αθήνα. Το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων θέλει την Ελλάδα εντός του ευρώ και με νόμισμα το ευρώ, κύριε Καμένο, διότι υπάρχει μία εντύπωση ότι ο Καμένος θέλει το ελληνικό ρούβλι. Αυτή είναι η εντύπωση που επικρατεί. Θέλω λοιπόν σήμερα να μου ξεκαθαρίσετε αυτό το οποίο ρωτάνε όλοι οι Έλληνες. Ελάτε. Εάν υπάρχει τρόπος να βγούμε από το ευρώ, ναι, εσείς που ξέρετε πολύ καλά τα οικονομικά, θέλω να μου πείτε ποια είναι η διάταξη της Ευρωπαϊκής Συνθήκης με την οποία μπορούν να μας βγάλουν από την Ευρωζώνη. Όταν εισπράττουν από το ΦΠΑ που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες, όταν έχουν πάρει το χρυσό από τα υπόγεια της Τράπεζας Ελλάδας, και όταν δεν υπάρχει καμία διαδικασία που μπορούν να μας αποβάλουν από το ευρώ. Άρα λοιπόν εσείς λέτε είμαι στο ευρώ, δίνω τη μάχη μου μέσα στο ευρώ. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση η δική σας. Εγώ λέω ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα να με βγάλει. Μάλιστα. Αν η Γερμανία αποφασίσει να καταργήσει τις ευρωπαϊκές συνθήκες και να αρχίσει να διώχνει χώρες, γιατί πιθανώς αύριο θέλει να βάλει και στρατεύματα, ναι, στις χώρες μέλη, από εκεί και πέρα θα αντιμετωπιστεί ως δύναμη κατοχής. Το θέμα όμως δεν είναι το ευρώ, η δραχμή ή το ρούβλι ή το δολάριο. Αν και να σας πω κάτι, μια πετρελοπαραγωγός χώρα όπως η Ελλάδα, γιατί έτσι θα είναι η Ελλάδα σε λίγο, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που λέει ότι το πετρέλαιο πουλιέται σε δολάριο. Αυτό δεν έχει σχέση με το νόμισμα που θα χρησιμοποιούν οι πολίτες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε και συμβάσεις με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίθεση με αυτά που προβλέπονται στο Μνημόνιο 2. Σαφής. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα να μην έχει εμπορικές σχέσεις ή να δανείζεται ή να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Ρωσία ή το Ισραήλ. Μάλιστα. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία και από το παράδειγμα της Κύπρου. Με το φυσικό αέριο και τα κοιτάσματα τα οποία βρέθηκαν. Θέλω το εξής. Φαίνεται ότι πάμε σε μέτρα τον Ιούνιο. Πάμε σε σκληρά μέτρα, κύριε Καμένο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα ακολουθήσουν την καινούργια σύμβαση. Ρωτώ, σε αυτή τη διαδικασία επιβολής των μέτρων,
ο Πάνος ο Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Τι θέση έχουν, τι θέση παίρνουν, διότι ο Έλληνας δεν μπορεί άλλο, κύριε Καμένο, να δίνει. Κουράστηκε πια να δίνει, να πληρώνει και να δίνει. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, είστε υπέρ της αλλαγής των συνθήκων, ώστε να σταματήσει πια ο συνταξιούχος και εργαζόμενος να πληρώνει, κύριε Καμένο. Κουράστηκε ο Έλληνας πια. Εδώ δεν μιλάμε πια για ιδιωτικοποιήσεις. Εδώ, από αυτό το ταμείο που έχουν φτιάξει, ναι, πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες, βάζουν το προϊόν του δημόσιου εισοδήματος μέσα σε αυτό το ταμείο, με την περιουσία του δημοσίου, όπου από εκεί, και το προϊόν των ιδιωτικοποιήσεων αν θέλετε, ναι, όπου από εκεί οι δανειστές μας, οι πιστωτές μας, οι νέοι κατακτητές μας, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα βάζουν το χέρι και θα παίρνουν πρώτοι τα οφειλόμενα και εν συνεχεία τους μισθούς και συντάξεις. Έρχονται τώρα να φοβήσουν το συνταξιούχο ότι δήθεν με την πολιτική εξόδου να σκίσουμε δηλαδή ένα παράνομο μνημόνιο και μια παράνομη δανειακή σύμβαση που βάζει παράνομο επιτόκιο, θα οδηγηθούμε σε πλήρη πτώχευση. Έχουμε πτωχεύσει ήδη. Οι μισθοί και συντάξεις μετά τον Οκτώβριο με το σχέδιο του Μνημονίου 2 δεν θα υπάρχουν. Μόνο αν βγούμε από το μνημόνιο θα υπάρχουν. Και πέραν αυτού, τα νέα μέτρα τα οποία λένε είναι μέτρα για να οδηγήσουν στην εξαθλίωση παραπάνω την Ελλάδα. Τι θα κάνουν στον ανάπηρο πολέμο που βλέπαμε προηγουμένως, θα του πάρουν και το ξύλινο ποδί? Όταν κόβουν 200 ευρώ από ένα μισθό ή από μία σύνταξη, τα 207 ευρώ συνταξιούχος ή εργαζόμενος θα πήγαινε να ψωνίσει στα μαγαζίνα τα παιδιά την οικογένειά του. Από τα 200 ευρώ το 23% πληρώνει ΦΠΑ. Η επιχείρηση από την οποία ψωνίζει πληρώνει φόρο 40%. Έχει εργαζόμενους που πληρώνουν κρατήσεις. Τα 200 δηλαδή αυτά ευρώ που του κόβουνε, του ταξιδιαξιούχου και του μισθωτού, τα χρήματα αυτά πηγαίναν πάλι στο κράτος. Τώρα λοιπόν τι μας λένε? Σε φορολογούμε παραπάνω, σου κόβω μισθούς και συντάξεις και σου κάνω το εξής, σου βάζω φόρο ιδιοκατοίκησης. Αλλά για τα πολυτελή γιοταχή σου κατεβάζω το φόρο. Γιατί οι βιομηχανίες οι οποίες πληρώνουν την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε, αυτόν τον περίεργο τύπο τον Μέγκελε, έχει πάθος κατά της Ελλάδος, του λένε πάμε να πάρουμε τα τελευταία λεφτά τους Έλληνες. Άρα, να λοιπόν ψωνίσουν ένα αυτοκίνητο φεύγοντας. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα τα οποία μπορούν να φέρουν καμία λύση. Αρνιόμαστε όλα αυτά τα μέτρα, όπως αρνούμεθα να πληρώνουμε τοκογλυφικά επιτόκια και αρνούμεθα αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Έχουμε δώσει στο ανεξάρτητοιελληνες.gr για δημόσια διαβούλευση ένα πρόγραμμα οικονομικό που λέει σαφώς, ναι, τι θα κάνουμε την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο χρόνο, την πρώτη τετραετία. Διαμορφώνεται με νέες προτάσεις, ναι, οι οποίες έρχονται από τους πολίτες και στη δημόσια διαβούλευση κάνουν το κύριε πρόγραμμα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή... Αλλά θα σας πω και ανακλίνοντας το εξής. Κύριε Πρόεδρε, τι θα κάνετε για να σταματήσει ο κατήφορος των μισθών και των συντάξεων? Για να σταματήσει αυτή η υπερφορολόγηση. Διότι η υπερφορολόγηση όλων και η μείωση μισθών και συντάξεων όλων δεν οδηγεί πουθενά. Να τα αποτελέσματα. Τι θα κάνετε εσείς, κύριε, για να σταματήσει αυτό το πράγμα? Κύριε Αρθιά, εσείς τα λέτε. Εγώ τα έλεγα και πριν το Μνημόνιο 1. Τα έλεγε και η Νέα Δημοκρατία πριν το Μνημόνιο 1. Και το Πασόκ μας έλεγε ότι θα σωθούμε να βγούμε στις αγορές το 12 μαζί με το λαός. Ήρθε ένα συνεχεία το Μνημόνιο 2. Ο κύριος Σαμαράς έκανε τη μεγαλύτερη κολοτούμπα στη μεταπολίτευση. Έγινε το καλύτερο παιδί του Σόιμπλε. Έγινε συνέτερος με το Πασόκ και με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, τον οποίο θα τον πάει για πολιτικές ευθύνες και δεν θα τον τιμωρήσει τώρα. Το δε Παπακοσταντίνο από εκεί που τον έκλεινε στη φυλακή για τα στατιστικά στοιχεία, τώρα έχει γίνει εκείνος που του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Και κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ότι δήθεν κάνει αντιπολίτευση στο Πασόκ που συγκυβερνά. Δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Τα μέτρα αυτά και τα μνημόνια που τα προβλέπουν, ναι, οι δανειακές συμβάσεις που τα απαιτούν, είναι άκυρα. Δεν τα δεχόμαστε και τα καταργούμε άμεσα. Δεν θα σωθούμε και θα έχουμε αύριο λεφτά, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε πρώτα απ' όλα τη δημόσια περιουσία μας, ναι, η οποία αποτιμάται το 2009 στο 1 τρισεκατομμύριο μαζί με την ιδιωτική περιουσία. Εδώ οι πολίτες σιγά σιγά χάνουν, θα τους κατάσχονται τα σπίτια, τα χωράφια, πάνε να τα πάρουν, τη γη πάνε να πάρουν. Έχουμε τη δυνατότητα να τα μαζέψουμε όλα αυτά και να τα νοικοκυρέψουμε βεβαίως. Ναι.
Βεβαίως και δεν μπορεί να παίρνει σύνταξη πλέον ο μαϊμού τυφλός από τη Ζάκυνθο, αλλά δεν μπορεί ο ανάπηρος πολέμου που σας λέει να σας ξεβιδώσω το πόδι μου μέσα στην πρωινή εκπομπή να του κόβουν τη σύνταξη. Πρέπει να καταργηθούν αρκετά από τα υπουργεία, να τιμωρηθούν πολιτικοί και αξιωματούχοι. Δεν υπάρχει πλέον καμία ασυλία. Τελείωσαν αυτά. Τώρα. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε συμβάσεις όπως κάναμε εμείς με την Κόσκο για την παραχώρηση του λιμένα του Πειραιά, την παραχώρηση χρήσης, το ενίκιο μάλιστα, δηλαδή, και πάραμε 40 δις στο ταμείο, να κάνουμε με τους Αμερικάνους, με τους Ρώσους, με τους Κινέζους, με τους Ισραηλινούς. Λέτε με όλους να εσείς. Να πάμε και να τιτλοποιήσουμε. Ναι. Βεβαίως. Να τιτλοποιήσουμε τις συμβάσεις, τις προσφορές που μας κάνουν για τον ορυκτό πλούτο. Να πληρώσουμε μόνο το κεφάλαιο συν τους νόμιμους στόχους που χρωστάμε. Μάλιστα. Που θα ελέγξει μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου. Και τους τοκογλύφους να τους πούμε να πάρουν τα τσιράκια τους από την Ελλάδα και να σηκωθούν να φύγουν. Ερώτημα. Πολλοί είπαν ότι μέσα σε αυτό τον, μέσα αυτόν τον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών κάνατε ένα λάθος. Είπαν ότι η δήλωσή σας ότι θα πάω με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν γκάφα. Το πιστεύετε κύριε Καμένο? Πιστεύετε ότι έγινε ένα λάθος ή μια γκάφα? Ήτανε. Δεν την κάνατε τη δήλωση αυτή, ε? Πόσο λεπτά εκεί. Στο Sky βγήκα. Ναι. Με τον κύριο Λίριτζη και τον κύριο Οικονόμου. Μάλιστα. Οι οποίοι με ρώτησαν. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα να συνεργαστείτε μετελογικά με κάποιο κόμμα? Και είπα ότι με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, στα οικονομικά έχουμε κάποιες κοινές απόψεις και αναφερόμουν στην αμφισβήτηση του παράνομου επιτοκίου. Αλλά διαφωνούμε στη λαθρομετανάστευση κάθετα, ναι, διαφωνούμε στα εθνικά θέματα και το καθεξής. Πήγε η Συγκρού, που έχει τους ίδιους συμβούλους με αυτούς που συμβούλευαν το Δούνο του και τη Siemens, και έβγαλε πρωτοσέλιδα σε ορισμένες εφημερίδες που είναι περίεργων τύπων, λαθρεμπόρων, πετρελαίων, δεν ξέρω τι δουλειά κάνουνε. Και βγάλα πρωτοσέλιδο, Καμένος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βορύδης την προηγούμενη εβδομάδα με είπε κομμουνιστή. Είναι κομμουνιστής, λέει ο Καμένος. Ο κύριος, ο συνάδελφός σας από το ΜΕΚΑ, ο κύριος Πρετεντέρης, με είπε ακροδεξιό. Άλλοι μου είπανε ότι εγώ προσπαθώ να μιμηθώ τον Ανδρέα Πανδρέου. Δεν είμαστε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα δείτε, έχουν ένα γλάρο, ναι, στο σήμα τους. Ναι. Και ο γλάρος αυτός δεν μπαίνει ούτε σε πολυκατοικίες. Και την ώρα που η πατρίδα μας κινδυνεύει, εμείς οι Έλληνες, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ναι, που προερχόμαστε από παλιούς πολιτικούς χώρους, από όλους τους χώρους, ενωνόμαστε με ένα κοινό ιδεολογικό, μάλιστα, περίγραμμα που το δημιουργήσαμε από κοινού και δεν θα μας βάλουν σε κανένα κλουβί. Άρα τους ανήκει το παρελθόν, μας ανήκει το μέλλον. Άρα λέτε ότι εγώ στον κοινωνισμό, στην καθημερινότητα, στη σύνταξη και στον μισθό, μπορεί να συμφωνώ με τον Α, το Β και το Γ, δεν σημαίνει ότι θα πάω μετεκλογικά μαζί του. Αυτό λέτε σήμερα. Έτσι. Το λέτε ξεκάθαρα. Από το Ηράκλειο που είμαι τώρα, ναι, σας λέω ότι με τον φίλο σας, τον κύριο Μαριά, ναι, συμφωνούμε σε πάρα πολλά από τις οικονομικές προτάσεις που έχει κάνει και μάλιστα τις έχουμε περιλάβει κιόλας μέσα στο πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Συμφωνούμε σε ορισμένα πράγματα, σε προτάσεις με πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν θέλετε της Αγγλίας, με τον Νίγκελ Φαράτ και ούτω καθεξής, που έχουν να κάνουν με προτάσεις ανάπτυξης. Δεν σημαίνει ότι έχουμε ταυτιστεί με κανέναν. Ναι. Το καλύτερο για τον τόπο μας θα κάνουμε. Για τη λαθρομετανάστευση μας λένε ότι αυτό που λέμε, την πρότασή μας δηλαδή να φύγουν άμεσα όλοι, ναι, για να υποχρεώσουμε την Ευρώπη να εφαρμόσει τη συνθήκη επαναπροώθησης που έχει υπογράψει με την Τουρκία, εντός κάποιων ημερών, να τους κάνουμε ταξιδιωτικά έγγραφα, είναι ακροδεξιό, λέει η πρόταση. Δεν έχουμε ούτε ακροδεξιές, ούτε κεντρώες, ούτε αριστερές απόψεις. Ελληνικές απόψεις έχουμε και ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε. Ερώτημα. Επομένη των εκλογών, χρειάζεται η χώρα και τη δικιά σας βοήθεια. Φτάνει στο αμήν. Και χρειάζεται και τη δικιά σας βοήθεια. Υποθετικό. Ο Πάνος ο Καμένος. Δεν εννοείται βοήθεια. Κοινοβουλευτική βοήθεια. Θα κάνετε κυβέρνηση μαζί με κάποιον άλλον. Άλλο είναι η χώρα. Ναι. Και άλλο είναι οι υπάλληλοι της Τρόικας, οι συγκυβερνώντες, τους οποίους υποδεικνύει ο εκπρόσωπος τύπου του Δούνου του να τους ψηφίσουν οι Έλληνες, γιατί αλλιώς δεν θα είναι καλά παιδιά. Να συμπεράνω. Εδώ έρχεται ο εκπρόσωπος του Δούνου του, ναι, και λέει ψήφισε Πασό και Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει η συγκυβέρνηση για να εξασφαλίσουν τους στόχους τους. Σας λέω λοιπόν σαφώς, με αυτούς, ναι, δεν υπάρχει ούτε συμφωνία ούτε καν ανοχή.
Εκείνοι που συμμετείχαν στο έγκλημα κατά της χώρας θα τιμωρηθούν. Είστε απόλυτα σαφείς, άρα συνεχίζετε την πορεία σας κανονικά, την οικονομική, την πολιτική και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί το πρόγραμμά σας. Έλα Μαγδά. Κύριε Καμένο, καλή σας ημέρα και από εμένα. Μπήκα λίγο στο Facebook Μπήκα στο Facebook και παρατήρησα ότι έχετε πολλά νέα παιδιά κοντά σας. Ξέρω πολύ καλά ότι ξεκινήσατε την εκστρατεία σας αυτή. Έχετε πολύ μεγάλο δρόμο. Ξεκινήσατε από την Κρήτη. Θέλω να μου πείτε οι πολίτες τι είναι αυτό που σας ζητούν για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Αλλά κυρίως τα νέα παιδιά που ξέρω ότι τα έχετε δίπλα σας. Και σε αυτό έχει βοηθήσει πολύ ο Terence Quick. Έτσι είναι. Με τον Τέρες είμαστε μαζί εδώ και είμαστε και μόνος τους ανεξάρτητους Έλληνες που ξεκινήσαμε μαζί από το διαδίκτυο σε ένα μεγάλο λεωφορείο. Εμείς δεν έχουμε λιμουζίνες και τέτοια. Πάμε στο Λασίδι σήμερα, στο Ρέθυμνο αύριο, στα Χανιά. Και είμαστε μαζί με τα παιδιά αυτά που ξεκινήσαμε το κίνημα και συνιδρύσαμε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τι σας λένε λοιπόν οι πολίτες, τι θέλουν ένα πράγμα. Αξιοπρέπεια και ελπίδα. Εχθές ήταν του Αγίου Ευτυχίου. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε δυστυχισμένοι όλοι οι Έλληνες γιατί αποφασίσανε κάποιοι να ξεκινήσουν τη νέα τάξη πραγμάτων από τη χώρα μας. Επειδή βρήκαν μπόσικους ορισμένους πολιτικούς που τους ταΐζανε με τις μαύρες σακούλες της Siemens, θα πρέπει οι νέες γενιές να παραδοθούμε όλοι. Δεν γίνεται. Εμείς θα πούμε όχι, θα χαράξουμε το μέλλον μας και θα νικήσουμε. Και θα νικήσουμε δίνοντας πάλι το χαμόγελο στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε μια ελεύθερη χώρα. Ο κύριος Σόιμπλε ζήσει με τα δικά του παιδιά και η κυρία Μέρκελ με τα δικά της. Οι τοκογλήφοι να πάνε να ζήσουν τις βίλες τους. Η Ελλάδα δεν είναι υποδιαπραγμάτευση από κανέναν. Είστε σαφείς κύριε Καμένο. Σας ευχαριστώ θερμά. Είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Κοιτάξτε να δείτε. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος μαζί σας, να ξέρετε ότι πάντα θα σας δίνει το λόγο ώστε να εκφράζεστε. Να εκφράζετε αυτά τα οποία εσείς θέλετε και αυτά τα οποία, για τα οποία οι φίλοι σας ακολουθούν. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Εμείς τον Γιώργο Αυτιά θα τον θέλαμε και τον θέλουμε με τις συμβουλές του και τις γνώσεις οικονομικές και αυτό το προτέρημα που έχει να μπορεί να συνομιλεί με όλους τους πολίτες ευθέως και ελευθέρως. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν μπαίνει σε κόμματα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν μπαίνει σε κόμμα αυτό. Αυτό είναι για όλο τον κόσμο. Και σας ευχαριστώ θερμά. Στην Ελλάδα χωράει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά.